Ανοίγει και πάλι από την Δευτέρα 18 Μαΐου η ακτοπλοϊκή σύνδεση της Κρήτης. Τα μέτρα και οι κανόνες που πρέπει να ληφθούν λόγω κορονοϊού φαίνεται να αλλάζουν το ταξίδι όπως το γνωρίζαμε έως σήμερα. Ένα πλοίο θα μπορεί να μεταφέρει το 55% του πρωτοκόλου του. Ας πάμε ας πούμε σε ένα παράδειγμα. Το Hellenic Spirit που κάνει το δρομολόγιο τώρα έχει πρωτόκολλο 1850 άτομα θερινό. Ε, με βάση την απόφαση αυτή το μέγιστο αριθμός επιβατών που μπορεί να μπει είναι τα 1017 άτομα. Με βάση τα δεδομένα που προσδιορίζονται στο 55% δεν μπορεί να λειτουργήσει το πλοίο, δηλαδή λειτουργεί αρνητικά. Είναι ζημιογόνο. Η ζημία κυμαίνεται από 20.000-30.000 ανάλογα το πλοίο. Οι απορίες των πολιτών πολλές Καταρχάς, τα μέτρα για τους επιβάτες θα ισχύουν πριν την επιβίβαση στο πλοίο. Κατά την έκδοση του εισιτηρίου θα πρέπει να συμπληρώσουν ένα σχετικό έντυπο, ενώ όσοι έχουν έρθει σε επαφή με νοσούντα δεν θα μπορούν να ταξιδέψουν. Δεν υπάρχει κάποια οδηγία που να λέει πόση ώρα πρέπει να πάει πριν. Θα πρέπει ο κάθε επιβάτης από μόνο του να προσδιορίσει τον απαιτούμενο χρόνο, διότι είναι η έκδοση του εισιτηρίου μπορεί να την έχει κάνει, αλλά πρέπει να κάνει και τη δήλωση υγεία, η οποία γίνεται στο εκδοτήριο του εισιτηρίου, είτε στο πρακτορείο, είτε δηλαδή στο κιόσκι που θα πάει να εκδώσει το εισιτήριο. Τα πλοία έχουν ήδη προετοιμαστεί και τα πληρώματα είναι εφοδιασμένα με προστατευτικό εξοπλισμό. Απολυμάνσει και καθαρισμοί θα γίνονται συνεχώ. Ο επιβάτη ενημερώνεται καταρχά από τις οθόνες του πλοίου όπου υπάρχει ένα σχετικό σποτ ε, για τον τρόπο που πρέπει να συμπεριφέρεται και τι μέτρα πρέπει να έχει και κατά αυτά διαστήματα τα μέλη του πληρώματος από τη ρεσεψιόν ενημερώνουν ε, για την κοινωνική απόσταση του 1,5 μέτρου. Επομένως ε, υπάρχουν μάσκες αντισηπτικά, ειδικές στολές για έκτακτες περιπτώσεις ε, και, και από εκεί και πέρα ε, υπάρχει μια συνεχής, ε, απολύμανση των χώρων με πρωτόκολλο, ειδικό πρωτόκολλο. Τα σαλόνια, επειδή τα περισσότερα σαλόνια στα πλοία έχουν σταθερά τραπέζια, μπορεί οι καρέκλε να μετακινούν, αλλά τα τραπέζια είναι σταθερά. Θα γίνει ειδική σήμανση σε κάποια σημεία όσον αφορά να κρατιούνται οι αποστάσει των τετραγωνικών που ορίζει η Υπουργική Απόφαση. Ε, η κίνηση είναι ελεύθερη, αλλά θα επιβλέπεται από τα πληρώματα του κάθε πλοίου ότι τηρούνται οι όροι ατομική υγιεινή και προστασία των επιβατών. Όσον αφορά στην τιμή στι καμπίνε, υπάρχει αύξηση, καθώ πλέον μια τετράκλινη καμπίνα θα δίνεται σαν μονόκλινη σε μεμονωμένα άτομα. Από τι 18 που απελευθερώθηκε η γραμμή και μπορεί ελεύθερα να μετακινείται επιβάτης, ο επιβάτη, ε, ο επιβάτη υποχρεώται να πληρώσει όλη την καμπίνα. Ναι. Αυτή είναι η απόφαση. Δεν μπορεί ας πούμε, να πωληθεί κρεβάτι μεμονωμένο. Που λέτε όλη η καμπίνα και αναπόφευκτα είναι με ένα κόστος αλλά μπορεί να είναι και αποτρεπτικό το να πάρουν η καμπίνα, δεν το ξέρω. Στα αεροπορικά καθίσματα δεν θα καλύπτονται όλε οι θέσει σύμφωνα με το σχεδιασμό τη κυβέρνηση. Με βάση τι οδηγίε που έχουμε τώρα, μπρο-πίσω και στη μέση θα πρέπει να υπάρχει κενό. Ε, Εμεί ζητάμε και σαν σύνδεσμο επιχειρήσεων επιβατικού ναυτιλίας ε, ο επιτροπόμενο χώρο μέσα του πλέον να είναι τα δύο τετραγωνικά έντο και εκτό. Και τα τα αεροπαϊκά να είναι την ίδια μεταχείριση που συμβαίνει με τα αεροπλάνα. Τι ισχύει για τον κλιματισμό και τη σύντηση? Είναι σε πολύ υψηλό ποσοστό η ανακύκλωση σε κυβικά του αέρα που γίνεται μέσα με τα air condition. Δηλαδή ε, αυτός ανανεώνεται συνέχεια. Δεν πηγαίνει ο σερβιτόρος στον επιβάτη να σερβίρει. Περνάει ο επιβάτης και παίρνει από το self-service. Αξίζει τέλο να σημειωθεί πω σύμφωνα με τον Υπουργό Ναυτιλία Γιάννη Πλακιωτάκη, η ακτοπλοεία ενισχύεται από τον κρατικό προπολογισμό με 15 εκατομμύρια ευρώ. 15 εκατομμύρια ευρώ σε 40 δρομολόγια. Φανταστείτε αναλογικά πώ γίνεται όταν Κορσική, Γαλλία, πάνω Βόρεια Ευρώπη έχουν επιδοτήσει το 55% με το 60%. Η επιδότηση αυτή δεν πηγαίνει το 15%. Επομένω, δηλαδή μία κάλυψη ποσοστία είναι μηδαμινή, δεν είναι το πρόβλημα, αλλά είναι καλύτερο από το τίποτα πάλι.